Τέλειο. Τώρα θεϊκά. Λοιπόν, με Τσούμπερ έχω ξεκάθαρη άποψη. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Είναι η εύκολη περίπτωση που μπορεί να σου κάτσει. Η δύσκολη είναι να είσαι μέσα και να μπουν. Ναι. Κλείνεις την πόρτα και φεύγεις. Ναι. Αν ανοίξεις την πόρτα, δεν είναι κανείς δικό σου μέσα. Ναι. Και τους δεις. Φεύγεις. Κλείνεις την πόρτα και φεύγεις. Παιδιά, το τελειώστε, πάρτε ένα τηλέφωνο. Γεια σας. Παίρνεις το αυτοκίνητο, παίρνεις κάτι τηλεφωνάκι 100. Παιδιά, στο σπίτι μου κάποιοι έχουν μπει. Εγώ έφυγα, εσείς ελάτε. Ναι. Άμα σε δεν λες, ω συγγνώμη. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. 100%. Είναι το εύκολο μπορεί να σου τύχει. Το δύσκολο είναι να μπορεί να το άσχημο είναι να έχει τα παιδιά μέσα. Να έχει μέσα παιδιά, γυναίκες. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ, γεια σας. Όλα καλά, αφού δεν έγινε κάτι χειρότερο. Όλα καλά. Όλα καλά. Να πούμε τώρα, γιατί ενδεχομένως να μην κατάλαβε κάποιος ή να μην έχει διαβάσει. Ο Τσούμπερ γύρισε από την προπόνηση την Τρίτη. Χθες. Ναι. Σπίτι του, άνοιξε το παιδί την πόρτα για να μπει στο σπίτι του και ήταν μέσα δύο τύποι που του σηκώνανε το σπίτι. Έβαλε τις φωνές και τα λοιπά. Ευτυχώς αυτοί δεν είχαν όπλα, δεν είχαν τέτοιο. Ήταν πάντων, δεν έκαναν χρήση τίποτα τέτοιο. Τρόμαξαν, πήδηξαν από τα μπαλκόνια. Του είχαν πάρει 2-3 ακριβά ρολόγια και κάτι άλλα χρυσαφικά. Ναι. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Καλωρίζικο ο Μπαγκασέτας. Κύριε Βάιε, καλωρίζει στο Μπαγκασέτα. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Μα ευχαριστούμε. Μάλλον η προφητεία ότι στο τέλος της καριέρας του θα είναι στην ΑΕΚ ίσως δεν βγει. Ποιος θέλει καλά αυτή την προφητεία. Γιατί αφού παίρνει παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Εγώ ρε παιδί μου, εντάξει. Παιδί μου, εντάξει, ήταν το πλάνο του Μπαγκασέτα, α πούμε, αυτό που είχε και το έχει συζητήσει και με ανθρώπους. Γιατί ξέρετε τι σχέση έχει με την ΑΕΚ. Είναι και ΑΕΚ, ήταν δηλαδή, τώρα δεν ξέρω. Γιατί αλλάζουν αυτά. Ήταν να πάει σε ένα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, να κάνει ένα συμβόλαιο μεγάλο σε ένα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα και μετά να επιστρέψει, αν επιστρέψει εδώ, να στην ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα γίνανε όλα αυτά. Η ΑΕΚ, πολλές φορές είχαμε συζητήσει για αυτό το θέμα, δεν είχε, και είναι και η θέση του, γιατί ο Μπακασέτας είναι, πέφτεις πίσω από τον επιθετικό. Είναι μια θέση που η ΑΕΚ δεν είχε ανάγκη. Για παίχτη δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση. Αυτό είναι τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω. Πάει στο Παναθηναϊκό. Αυτά για τον Μπακασέτα. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Σήμερα η αποστολή, όπως ξέρουμε, δεν έχει βγει. Άρα αν υπάρχει κάποιο θέμα της τελευταίας στιγμής, κάποιο πρόβλημα, δεν έχουμε μάθει. Ο Τσούμπερ έχει ταξιδέψει ή λόγω της περιπέτειας? Όχι, νομίζω είναι κανονικά εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό είναι μόνο το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, κάποια ενόχληση, κάποιου παίχτη, παιδιά, θα το μάθουμε την ώρα του αγώνα. Δεν έχει βγει αποστολή. Λοιπόν, τώρα, σίγουρα σήμερα η ομάδα θα είναι η ομάδα Κυπέλλου με 2-3 βασικούς, όπως γίνεται πάντα. Πιστεύω θα ξεκινήσει ο Αθανασιάδης. Δεξιά, ίσως παίξει ο Ρώτα, γιατί ο Σιντιμπέ έπαιξε και στο προηγούμενο μάτς, 45 λεπτά είχε βγει με τις ενοχλήσεις που είχε. Έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό. Θα δώσω ένα προβάδισμα στο Ρώτα. Πιστεύω ο Πίλιος θα παίξει αριστερά. Ο Μίτογλου θα παίξει, το θεωρώ βέβαιο, γιατί πήγε και πολύ καλά στο παιχνίδι. Τώρα να πούμε ότι ο Μίτογλου πάει πάντα πολύ καλά. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα παίξει ο Σιμάνσκι πάλι στόπερ. Θεωρώ ότι θα παίξει ένας από τους δύο, ή ο Βίντα ή ο Κάλενς. Συνεχίζω με τον Μίτογλου. Το πρόβλημα του Μίτογλου είναι ότι έχει ένα σωστό, εγώ λέω, κόλλημα ο Αλμέιδα. Ότι τον αριστερό στόπερ τον αλλάζει με αριστερό στόπερ. Και το δεξί στόπερ με δεξί στόπερ. Σωστά. Ο Μίτογλου είναι πίσω από το Βίντα. Σωστό το κάνει. Σωστά. Γι' αυτό λέω. Ο Βίντα κάθε τιμότα πονάει. Μπράβο. Ο οποίος Βίντα είναι. Αλλιώς θα παίζει περισσότερο ο Μίτογλου. Κοίτα, ο Βίντα είναι από τους 2-3 παίξεις που όταν είναι διαθέσιμο παίζουν πάντα. Σωστά. Αυτό λέω. Γι' αυτό το αναφέρω. Βίντα, Πινέδα, Καρσία. Γι' αυτό θεωρώ εντός εισαγωγικών. Ναι. Εντός εισαγωγικών λίγο αδικημένο το Μίτογλου, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιείται λιγότερο στο rotation από ότι κάποιοι άλλοι, αλλά πάντα είναι. Εγώ δυσκολεύομαι να θυμηθώ μάτς ακόμα και του υψηλότερου επίπεδου. Δηλαδή φέτος με τον Άρη, πέρυσι με τον Ολυμπιακό, με την Brighton που ήμουνα μέσα. Με την Brighton. Στην Αγγλία. Εκεί είχε παίξει και αριστερά, θυμάσαι. Σωστά. 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 Οπότε πάντα είναι πολύ καλός. Αν επιλέξει Βίντα σήμερα, μπορεί να τον ξαναδούμε αριστερά, λέω. Τον Μίτογλου. Στο κέντρο θα είναι ο Γιόνσον σίγουρα. Ο Πινέδα δεν ξέρω αν θα παίξει, γιατί έχει παίξει πολλά παιχνίδια σερή. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο Μάνταλος, απλά δεν ξέρω αν θα παίξει πίσω από τον επιθετικό ή 8. Ή οχτάρι. No. Η λογική για την κορυφή λέει Πόνσε, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Δεξιά θα παίξει ο Ελίασον.
και να δούμε εκεί αριστερά τι θα γίνει τώρα, πώς θα το... και θα είναι η επιλογή. Εκεί δεν... Πισάρο, Αραούχο, Πόνσε. Όχι, Πισάρο λέω εγώ. Ναι. Πισάρο λες. Να. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Θα δείξει, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί αν παίξει οχτάρι, ας πούμε, ο Μάνταλος μπορεί να παίξει Πιζάρο πίσω από το φόρ. Και να βρει κάποια άλλη λύση για αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί, το καταλαβαίνεις από τις σκέψεις και από τις προπονήσεις και από αυτά που διαβάζεις, ότι προσπαθεί να τον βάλει στην κανονική του θέση σε κάποια μάτια του Πιζάρο. Ποια είναι η κανονική του θέση? Πίσω από το center forward. Αυτή είναι η κανονική του. Και στην άκρη του Πιζάρο. Μα εκεί που έχει παίξει πολλές φορές στην καριέρα του και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, σωστά. Όταν ήταν, αλλά όταν ήταν εκεί είναι πολύ πιο επιδραστικός, ρε παιδί μου, πίσω από το center four. Ναι. Και μάλιστα είναι πίσω από το center four, ναι. Στυλ Τσούμπερ, δηλαδή, που κατεβαίνει πολύ, παίρνει μέτρα προς τα πίσω για να βοηθήσει και στην ανάπτυξη του. Ακουβαλείς και την μπάλα. Ναι, ναι. Το κάνει πολύ και καλά και αυτό. Και έχει και ένα πολύ καλό, ότι μπορεί να παίξει πολύ καλά συνδυαστικά σε μικρό χώρο. Ναι. Που όλα αυτά όταν παίζει στα άκρα δεν τον βοηθούν. Ναι, όταν παίζει αριστερά δεν φαίνεται αυτό που δεν ξέρω αν έχει και τον μπαμ, την έκρηξη για να παίξει στην άκρη και να είναι επιδραστικός από εκεί. Δεν μου μοιάζει παίχτης που έχει μπαμ. Όχι, εντάξει, απλά κοίτα αριστερά ούτως ή άλλως οι παίχτες που παίζουν στην ΑΕΚ, ο Κατσίνοβης κυρίως δηλαδή, πάντα έρχονται προς τα μέσα. Δηλαδή από πέρυσι γίνεται αυτό. Ναι. Συνήθως αυτός παίζει αριστερά, μπαίνει προς τα μέσα και το πλάτο στο δίνει το μπακ. Ενώ από δεξιά, όταν παίζει ο Ηλίας, αλλά και ο Άμραμπατ, δίνουν και αυτοί πλάτος. Και κάνουν, και πολλές φορές μπαίνουν και τα μπακ προς τα μέσα. Τα δεξιά μπακ όταν παίζουν. Οπότε και αριστερά παίζει, δηλαδή έρχεται αρκετά προς τα μέσα, αλλά σίγουρα τον βολεύει καλύτερα να είναι ο χώρος του εκεί, στον άξονα. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό σήμερα. Σίγουρα υπάρχουν και οι αλλαγές που τώρα η ΑΕΚ έχει αρκετούς παίχτες πλέον, δεν έχει πολλούς τραυματισμούς, οπότε περιμένουμε σίγουρα θα φέρει και 4-5 παίχτες από τον πάγκο, όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και πήγε πολύ καλά μετά από εκείνο. Δεν πέταξε με την ομάδα. Όχι, η ομάδα έχει έρθει. Ακολουθεί δική του ρουτίνα. Πάντα. Στο εξωτερικό το ξέρω. Συναντιόμαστε μόνο στο κήπεδο. Όχι, όχι. Η οποία ρουτίνα βολεύει τον προϋπολογισμό του Άκτρα 65. Ναι, ναι, όχι. Το ρώτησα. Καταλαβαίνω. Μπιχτή ήταν αυτή. Μπιχτή ήταν αυτή, την καταλάβα πολύ. Την ξεπερνάω, μην τη σχολιάσει. Και έτσι επειδή σχολιάσει. Άστον, ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοείται. Εγώ το ρώτησα, Κώστα, για τον εξής λόγο. Γιατί υποστηρίζει κάποιος φίλος, ελπίζω να είναι αξιόπιστος, που δεν ξέρω, πέταξε μαζί με την ομάδα, δεν ξέρω γιατί το λέει. Μου έκανε κάτι εντύπωση ότι δεν ήταν στο αεροπλάνο ο Αραούχο και ο Πισάρο. Αλλά φαντάζομαι θα το είχαμε μάθει. Μπορεί και να μην το είχαμε μάθει. Ναι. Ω, οκ. Δηλαδή, ξέρεις, θα πρέπει κάποιος να... Τι να σου πω. Ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Οκ, θα το μάθουμε. Αν είναι έτσι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Και αυτό μπορεί να παίξει και ρόλο στην εντεκάδα, ας πούμε, σε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές. Ναι. Επίσης, για να διαβάζουμε και τα μηνύματα του κόσμου, γιατί έρχονται πάρα πολλά, φαντάζομαι το ξέρεις, απλώς σε ενημερώνω ή στο υπενθυμίζω ότι εσύ φταίς που δεν κάνει μεταγραφές. Καλά, εννοείται. Συνεχίζουμε. Εννοείται. Μα ο Κώστας σκόβει όλους. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αν εννοείται τον Μπακασέτα, εντάξει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Γενικά. Που δεν κάνει τώρα μεταγραφές. Για εκεί φταίς. Γενικά τώρα Μπακασέτα, πιο Μπακασέτα. Γενικά φταίς. Πάμε παρακάτω. Κοίτα τώρα, όταν παίρνει μια άλλη ομάδα ένα παίχτη, ρε παιδί μου. Ναι. Πάντα δεν γίνεται αυτό. Θέλουν και άλλοι κάποια απάντηση. Ναι. Λογικό είναι. Ναι. Λογικό είναι. Θα δούμε τι θα κάνει και η ΑΕΚ. Θα δούμε τι θα κάνει διακά, έχουμε χρόνο. Με ύφος το λέει. Ναι. Με ύφος το λέει. Όχι, στον Τσόχο μιλάω, στον Τσόχο μιλάω, μιλάω σε ένα. Ναι, λέω θα δούμε. Δεν έχει ύφος. Τα δεδομένα είναι γνωστά. Ναι. Λοιπόν. Έχεις προαίσθημα για το σημερινό μπάτς. Έχεις προεκτίμηση, δεν εννοώ σκορ και τέτοια. Κοίτα, για μένα είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Έχω πάρα πολύ αγωνία για το παιχνίδι αυτό. Είναι ένας τίτλος. Δηλαδή, αν το κερδίσει δεν παίρνει τον τίτλο, αλλά αν το χάσεις τελείωσε. Σωστά. Και εντάξει, θα είναι άσχημο για την ΑΕΚ να μείνει εκτός. Θα έχει και λίγο μουρμούρα νομίζω, καταλαβαίνω. Εντάξει, σίγουρα θα έχει. Σίγουρα θα έχει. Από εκεί πέρα αν προκριθεί τώρα. Ναι.
Μετά έγινε και ένας πιο βατός δρόμος. Πολύ βατός. Το αμέσως επόμενο είναι πολύ βατός. Καλά, είναι το πρόγραμμά της πολύ. Ναι, Λεβαδιακός είναι η Κιβόλου είναι το επόμενο. Έτσι, okay. Στις 8. Μετά στις 4 βλέπουμε. Και μετά είναι η Όφη, η Κηφισιά. Η Πανετολικός, η Καλυθέα, ναι. Καλυθέα, μπράβο, ναι. Ένας από αυτούς τους 4. Ναι. Εντάξει, είναι όντως ένας δρόμος που, ρε παιδί μου, σε νορμάλ καταστάσεις οδηγεί στον τελικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλο μάτς, είναι σαν μονό παιχνίδι σήμερα. Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν ΑΕΚΤΖ, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν ΠΑΟΚΤΖ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να περιγράψω πάλι τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχω βαρεθεί, δηλαδή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Ναι. Ωραία, μην πας εσύ, στείλουμε άλλο. Θα δούμε. Για τον Άρη είναι ένα παιχνίδι ιστορικό, θα έλεγα, γιατί τον ίδιο δρόμο θα έχει και αυτός αν περάσει την ΑΕΚ. Οπότε, φαβορή θα είναι και ο Άρης για να φτάσει τελικό, που είναι μεγάλο στόχο για τον Άρη. Το κύπελο και γενικά ένας τίτλος, είναι πολλά τα χρόνια που δεν έχει πάρει τίτλο. Εντάξει, και το Άρη το αλλάζει τη ζωή και σε άλλο επίπεδο, λόγω του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Της προοπτικής. Και έχει και πολύ μεγάλες πιθανότητες μετά, αν καταφέρει να πάρει το κύπελο, να παίξει στην Ευρώπη, που από το πρωτάθλημα είναι δύσκολο τώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Να. Άρα, αλλά κυρίως νομίζω ο τίτλος, δηλαδή είναι μια ομάδα που, παιδί μου, έχει τώρα από το 1970 να πάρει ένα τίτλο. Όπως και να το κάνουμε, είναι μεγάλο το Δέλεαρ. Και έτσι όπως έχει κάτι και κλήρωση και αυτά, σίγουρα και ο Άρης σήμερα παίζει πάρα πολλά. Νομίζω θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και ελπίζω να πάει καλά, να έχει μια καλή διαιτησία. Ευχόμαστε, ελπίζουμε και να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Αυτά. Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά να περάσεις, φίλε. Καλώς.